Und fertig. Los! Ο Δήμαρχος του Βερολίνου φωτίζει το έργο τέχνης με την ονομασία Φωτεινό Σύνορο. Αποτελείται από 8.000 φωτιζόμενα μπαλόνια που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος της νοητής γραμμής του τείχους του Βερολίνου με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την πτώση του. Στο Βερολίνο βρίσκεται και ο πρώην πρόεδρος της πάλε ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Συμμετείχε σε εκδήλωση στο περιβόητο Checkpoint Charlie που υπάρχει έως και σήμερα για να θυμίζει το τείχος. Το πρωί της Παρασκευής έγινε ειδική συνεδρίαση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο με επαιτειακό χαρακτήρα. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου υπογράμμισε στην ομιλία του πως σε πολλούς ακόμη και σήμερα η πτώση του τείχους μοιάζει με θαύμα. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen. Στην τελετή τραγούδησε ο ερμηνευτής, ποιητής και μέλος της αντιπολίτευσης στην πρώην Ανατολική Γερμανία, Wolf Biermann.